Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι σε αυτόν εδώ το κανάλι. Σήμερα έχουμε καθαριότητα πριν τη διακόσμηση τη φθινοπορεινή. Όπως βλέπετε εδώ, πριν φύγω από το δωμάτιο, βγάζω τα σεντόνια και το κουίλ το καλοκαιρινό και να το βάλω να πληθεί. Θα τα βάλω να πληθούν μέχρι να κάνω τις δουλίτσες, έτσι θα έχουν στεγνώσει και μόλις τελειώσω θα τα βάλω, θα τα στρώσω πίσω στο κρεβάτι. Εδώ θα ανοίξω λίγο να μπει καθαρός αέρας και λίγος ήλιος, έτσι να ανανεωθεί λίγο ο αέρας του δωματίου και να νιώσω ότι έχει πλέον φρεσκαριστεί. Στη συνέχεια πάμε να βάλουμε το κουίλ στο πλυντήριο. Εδώ θα με δείτε να βάζω το κουίλ στο πλυντήριο. Το βάζω σε 40 βαθμούς, δεν το βάζω περισσότερους βαθμούς γιατί φοβάμαι μήπως χαλάσει. Όμως και στους 40 καθαρίζει και μυρίζει υπέροχα. Έτσι κι αλλιώς εγώ κάθε εβδομάδα θα πλύνω το κουίλ μου. Άρα πάμε να τελειώσουμε εδώ με το πλυντήριο και στη συνέχεια θα πάμε στο σαλόνι μας. Και όπως βλέπετε εδώ είχα μαζέψει κάποιες πετσέτες τις οποίες είχα στην απλόστρα και τις διπλώνω και στη συνέχεια θα βγάλουμε τα ριχτάρια για να τα βάλουμε να τα πλύνουμε και αυτά, γιατί κάθε εβδομάδα σίγουρα πλένω τα ριχτάρια γιατί όλη μέρα είμαστε στο σαλόνι, δεν υπάρχει άλλο σαλόνι. Αυτό εννοώ ότι δεν έχουμε άλλους καναπέδες στο σπίτι γιατί υπάρχουν και σπίτια που υπάρχει και το πρόχειρο το καθιστικό και το καλό. Εδώ υπάρχει μόνο το καθημερινό. Έτσι το χρησιμοποιούμε συνέχεια, άρα πάμε να βγάλουμε τα ριχτάρια. Και όπως είδατε εδώ, όπως σε όλα τα σπίτια φαντάζομαι, τακτοποίησα κάποια πραγματάκια τα οποία άφησαν τα παιδιά το βράδυ. Κάτι παντοφλίτσες, κάτι τηλεχειριστήρια από εκεί, από εδώ. Και στη συνέχεια θα αρχίσω να φεύγω όλα, μα όλα τα διακοσμητικά για να καθαρίσουμε το σαλόνι. Να είναι καθαρό, να μην υπάρχει τίποτα σε διακοσμητικό για να κάνουμε την φθινοπορεινή μας διακόσμηση. Στη συνέχεια έκανα με ηλεκτρική σκούπα όλο το σπίτι, αλλά λόγω του ότι το βιντεάκι μας έχει βγει ήδη μεγάλο και δεν θέλω να σας κουράζω, θα σας δείξω εδώ που περνάω με αυτό το πανάκι. Βασικά νεράκι έχει πάνω, τίποτα άλλο. Με αυτά τα πανάκια έχω βρει την ησυχία μου, τα πλένω και τα ξαναχρησιμοποιώ, είναι θαυματουργά, καθαρίζουν τέλεια τη σκόνη. Και ένα μικρό μυστικό για να μην τραβάει η σκόνη το έπιπλο, γενικά τα έπιπλα, απλώς βάζετε λίγο μαλακτικό ρούχο στο πανάκι αυτό που βλέπετε και το περνάτε από παντού. Έτσι αποθεί την σκόνη. Λοιπόν, κοριτσάρες μου, εγώ στο σφουγγάρισμα βάζω χλωρίνη ντομέστος ή αυτή ή την πλέω συνήθως. Πάντα βάζω λίγη χλωρίνη.
Και βάζω και γενικά ένα απορριπαντικό για το σφουγγάρισμα. Αυτή τη φορά είναι το Roclean το μπλε. Ναι. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ απορριπαντικό. Πάντα έχουμε τη συζήτηση με το σύζυγό μου όταν πάμε να ψωνίσουμε ότι παίρνουμε περισσότερα απορριπαντικά παρά τρόφιμα και είναι αλήθεια αυτό σε κάθε σπίτι πιστεύω ότι γενικά όταν πάμε να ψωνίσουμε παίρνουμε πάντα περισσότερα απορριπαντικά. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εσείς τι κάνετε? Θα περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν συμβαίνει το ίδιο με εσάς. Πάμε να σφουγγαρίσουμε και να συνεχίσουμε μετά στην κουζίνα μας. Αφού τελειώσουμε εδώ το σφουγγάρισμα και δίπλα που είναι το τζάκι και το μπουφεδάκι, για να είμαστε έτοιμοι για τη φθινοπορεινή μας διακόσμηση. Και είναι κάπως έτσι το σαλόνι. Είναι, λες και είναι, ξέρω εγώ, μετακομίσαμε τώρα, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα πουθενά σε διακοσμητικό. Άρα είμαστε έτοιμοι για την φθινοπορεινή διακόσμηση. Έξω ακόμη να βγω να περιποιηθώ λίγο τη βεραντούλα μας. Όμως, θα το αφήσω για μετά αυτό. Έχω βγάλει το quilt το καλοκαιρινό που έχω στο κρεβάτι μου, το έβαλα να πληθεί όπως είδατε, έτσι πρέπει να πάω να το απλώσω έξω να στεχνώσει, να βάλω ακόμη ένα πλυντήριο και να αρχίσουμε με την κουζίνα, η οποία είναι κάπως έτσι γιατί έχω φύγει πλέον τα διακοσμητικά όπως είπαμε από το σαλόνι και έτσι πρέπει να τα φύγω και από εδώ. Εκεί υπάρχει η σιδερόστρα και εκεί που βάζουμε τα σιδερωμένα. Θα τα τακτοποιήσω και αυτά να φύγουν. Εδώ έχω αυτά που έφυγα από το σαλόνι και αυτά που έχω διπλώσει, τα οποία θα πάνε τώρα στο τόπο τους. Και θα αρχίσουμε εδώ να τακτοποιούμε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι ένας χαμούλης. Και μετά θα σας δείξω ακριβώς πώς έχουν γίνει. Πάμε να βάλουμε τα ριχτάρια στο πλυντήριο, να πλώσουμε το πάπλωμα και να αρχίσουμε εδώ να τακτοποιούμε την κατάσταση. Τα ρούχα τα έχω φύγει και θα τακτοποιήσουμε εδώ τα διακοσμητικά που έχουμε φύγει από το σαλόνι και γενικά ό,τι υπάρχει εδώ, γιατί θα φύγω και τα διακοσμητικά της κουζίνας από εκεί. Βασικά θα φύγουν όλα. Όλα, κορίτσια, θα φύγουν. Δεν θα μείνει τίποτα.
έχω διψάσει κορίτσια πάρα πολύ και εδώ έχω βάλει λίγη πορτοκαλάδα με παγάκια για να ξεδιψάσω. Στην υγειά σας. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε να καθαρίσουμε το φούρνο μας. Δεν ξέρω πραγματικά εγώ πώς άφησα το φούρνο να είναι σε τέτοια κατάσταση, όμως όπως σας έχω ξαναπεί, αυτό εδώ με έχει σώσει. Πάμε να το βάλουμε παντού, να το ψεκάσουμε εδώ για να δείτε πώς καθαρίζει. Απλώς το ψεκάζουμε. Μεταξύ δεν είναι sponsor. Όμως πραγματικά έχουν βρει τη λύση μου, γι' αυτό σας συστήνω, όποιος είναι Κύπρο έχει έντονη μυρωδιά, όμως είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, σας φέρω κοντά να δείτε πόσο λερωμένος είναι και σιγά σιγά θα δείτε χωρίς τρίψιμο, χωρίς τίποτα, θα φύγουν όλα. Και εδώ θα δείτε, έχει σβήσει και το φως, θα δείτε ότι σιγά σιγά, πραγματικά όμως χωρίς τρίψιμο. Λοιπόν, πάμε να το δείξω, να το βγάλω αυτό, να δείτε ότι όλα τα λίπη έχουν τρέξει, δέστε πως τρέχουν εκεί και έχουν πάει προς τα κάτω, το βλέπετε. Είναι τραγική κατάσταση του φούρνου μου αυτή τη στιγμή και ντρέπομαι που το δείχνω, όμως πραγματικά αυτό είναι θαυματουργό, αλήθεια. Πάμε να το καθαρίσουμε. Λοιπόν, δέστε πως έχει γίνει. Αλήθεια, το ρίξα είναι τρομερό. Έχουμε καθαρίσει τον φούρνο μας. Κορίτσια, έχει γίνει. Θα σας βάλω το πριν και το μετά, αν καταφέρω εδώ στη γωνίτσα. Και είναι αυτός εδώ. Θα σβήσω για να δείτε. Ορίστε, φαίνονται από πίσω οι καρέκλες. Ορίστε, κορίτσια. Τέλεια, προχωράμε. Αυτό το έχω χρησιμοποιήσει με το φάρμακο που λέμε το φούρνο. Θα πάρω ένα καινούριο. Το έχω πετάξει αυτό και θα πάρω καινούριο. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε εδώ το νεροχύτη. Έχω φύγει τα διακοσμητικά. Έχω αφήσει μόνο αυτό το οποίο θα φύγω μετά θα τελειώσω. Έχω ένα προβληματάκι εκεί με τον πάγκο, το οποίο δεν θέλω να βλέπω, απλώς περιμένω κάποιον να πει να τα αλλάξει και έτσι το έχω βάλει αυτό το τσιλεκί για να μην φαίνεται. Λοιπόν, δεν είναι πολλά τα πιάτα, έτσι θα τα πλύνω στο χέρι για να τα πλύνω αμέσως από τον μπάνκο. Thank you.
Λοιπόν, και κάπως έτσι έχει γίνει η κουζίνα. Δεν έχω αφήσει σχεδόν τίποτα πάνω στους πάγκους, τίποτα όμως. Άφησα μόνο μια γλαστρούλα εκεί που έχω το θεματάκι μου που δεν μ' αρέσει να βλέπω. Και εδώ τα χαρτομάντλα. Τίποτα άλλο. Κορίτσια, μ' αρέσει έτσι. Βλέπετε, λες και δεν κατοικεί κανείς εδώ στο σπίτι. Λες και δεν υπάρχει κανένας. Μερικές φορές αυτό μου λέει η κόρη μου. Μου λέει τα θέλεις όλα στην εντέλεια. Λες και δεν υπάρχουν άτομα στο σπίτι να μένουν. Και το έχω αυτό πραγματικά. Ακόμη και τώρα που το βλέπω έτσι. Είναι για μένα θαυμάσιο. Έστω και αυτές τις λίγες ώρες που θα μείνει, νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, πάμε και από εδώ, όπως σας έδειξα και από εδώ, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, ούτε στα τραπεζάκια, ούτε στον μπουφέ, ούτε στον τζάκι, τίποτα. Άρα κορίτσια, είμαστε έτοιμοι για φθινοπορεινή διακόσμηση. Σύντομα ανεβαίνει η βιτεάκι διακόσμησης του σαλονιού. Δεν ξέρω γιατί μου κοκκινίζει μέσα ο καναπές στο βίντεο. Η αλήθεια είναι δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο που βλέπετε. Είναι εντελώς γκρίζον το χρώμα. Δεν ξέρω, ίσως να είναι ο φωτισμός. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, άρα πρώτα έρχεται διακόσμηση σαλονιού και μετά κουζίνας. Μείνετε συντονισμένοι και κάντε τις εγγραφούλες σας. Θα σας περιμένω και στα σχόλια. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο που μπορεί και να είναι και φθινοπορεινή διακόσμηση. Αν προλάβω θα σας την κάνω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!